Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στους 32.000 περίπου ανέρχονται οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν καθυστερημένα τις φορολογικές τους δηλώσεις. Είναι λόγω φορολογούμενοι πέρα από το φόρο που τους αναλογεί θα πληρώσουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, αλλά και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής με επιτόκιο 0,73% μηνιαίως. Των κυρώσεων θα εξαιρεθούν ειδικές περιπτώσεις φορολογουμένων που είτε τα πρόστιμά τους θα συμψηφιστούν είτε δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου. Στην ατζέντα των ελαφρύνσεων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, επιμένει η κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και η αλλαγή των όρων άσκησης πολιτικής δημιουργεί άγχος στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, όμως, και με δεδομένα τα μαντάτα από τις διεθνείς κρηματαγορές που δεν υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη βαρέσκεια τα όσα γράφονταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελληνικά και διεθνή, αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση σπέβδει να εξορκίσει την παροχολογία. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θα προβεί μεν σε εξαγγελίες για ελαφρύνσεις και παροχές, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν ήδη κλειδώσει, θα δοθεί όμως έμφαση στο ότι το πλέγμα αυτής της πολιτικής θα ξετυλιχτεί σε βάθος τετραετίας. Σκούρα τα βρίσκουν οι ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού που παίρνουν τα ελληνικά σύνορα, καθώς βρίσκουν μπροστά τους μία σειρά από εμπόδια και πρωτίστως τα capital controls. Εκτός από τα θεσμικά εμπόδια, όμως, οι εγχώριες τράπεζες λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα προκειμένου να ανακόψουν την είσοδο των ξένων εισβολέων. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η επιβολή χρέωσης άμεσης πρόσβασης στις αναλήψεις μετρητών με ξένη κάρτα από τα ATM. Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, η νέα προμήθεια 2-3 ευρώ χρεώνεται σε κάθε ανάληψη από τα ελληνικά ATM για όσους έχουν ξένη κάρτα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας, αλλά και οι κάτοχοι καρτών κάποιων ψηφιακών τραπεζών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 691,69 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,42%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.